Η Ολλανδική Εταιρεία Ναυπήγηση Πλοίων Ντέιμεν προτείνει ένα νέο σχέδιο για τι απαιτήσει του ελληνικού ναυτικού για τι φρεγάτε του, σύμφωνα με το navalnews.com. Η ολοκένουργια φρεγάτα ΣΥΓΜΑ 11515 αποτελεί μέρο μια ευρύτερη προσφορά πακέτου από την Ντέιμεν σε συνεργασία με την Ιθαλή Νέντερλαντ με την υποστήριξη τη κυβέρνηση τη Ολλανδία. Η ανάγκη του ελληνικού ναυτικού δεν περιορίζεται σε νεοδμήτες φρεγάτες αλλά αναζητά μία λύση stop gap που συνίσταται στην προμήθεια μεταχειρισμένων πλοίων η μίσθωση υφιστάμενων σκαφών καθώς και μία αναβάθμιση στις ενχρήσεις φρεγάτες Hydra Class. Είναι το επόμενο βήμα στη γνωστή κατηγορία πλοίων σίγμα με την έννοια ότι αυτό υπήρξε εδώ και αρκετό καιρό σχέδιο. Το ΣΥΓΜΑ 1515 αντιπροσωπεύει μία εξέλιξη από το ΣΥΓΜΑ 1514, που είναι ήδη σε λειτουργία σε πολλέ χώρε εντό του πολεμικού ναυτικού του. Τα κυρία πλεονεκτήματα που προσφέρει το ΣΥΓΜΑ 1515 είναι αυξημένο ωφέλιμο φορτίο σε σχέση με άλλα σχέδια τη εταιρεία, πρόσθετη ευελιξία χάρη στη χρήση ειδικών ευέλικτων χώρων για την αναδιάρθρωση τη αποστολή δυνατότητα συμπερίληψη σύγχρονων εξελίξεων σε όπλα και αισθητήρε. Μείωση κινδύνου και έξυπνη και γρήγορη υλοποίηση και οργάνωση έργου με βάση την οικειότητα και τι ομοιότητε σε σχέση με το ΣΥΓΜΑ 1514. Και τα 4 ΣΥΓΜΑ 1115 θα κατασκευαστούν τοπικά στην Ελλάδα. Η προσφορά και η υλοποίηση του έργου βασίζονται στην οικιακή ναυπήγηση και στη λειτουργία, αλλά και στην προετοιμασία της υποστήριξης του κύκλου ζωής των τεσσάρων φρεγατών. Οι ενδιάμεσες λύσεις που έχει προτείνει η Ολλανδική εταιρεία είναι Προσφέρονται δύο Carl Dormans στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό, απευθείας από την Ολλανδική κυβέρνηση. Δύο ΣΥΓΜΑ 1514 ναυπηγημένες σε τοπικό επίπεδο. Ο χρόνο κατασκευή αυτών των πλοίων, που ταιριάζουν τέλεια στη γραμμή ΣΥΓΜΑ με το ΣΥΓΜΑ 11515, θα ήταν πολύ σύντομο. Αυτή η διαδικασία τοπική ναυπήγηση είναι αποδεδειγμένη. Η Ολλανδική Εταιρεία ισχυρίζεται ότι μπορεί να ανταγωνιστεί από κάθε άποψη σε όλε τι άλλε προσφορέ μεταχειρισμένων κατηγοριών που έχουμε δει. Οι μεταχειρισμένε προσφορέ δεν είναι έτοιμε για επιχειρήσει και πιθανότατα θα πρέπει επίση να προσαρμοστούν και να εξυγχρονιστούν με τι απαιτήσει του ελληνικού ναυτικού και τα τελευταία τεχνικά πρότυπα. Η γρήγορη νέα έκδοση λύνει αυτά τα ζητήματα. Η Ντέιμεν μαζί με την Ιθαλή Εντερλάνς μελετούν εντατικά τι απαιτήσει αναβάθμιση των φρεγατών κλάσεω Hydra από το ελληνικό ναυτικό. Ο συνδυασμό Ντέιμεν θα διασφαλίσει την ποιότητα τη Ολλανδική πρόταση και την πιθανή εκτέλεση του συμβουλέου στην Ελλάδα και θα παρέχει επίση ομοιότητα όσο το δυνατό περισσότερο με την προσφορά ΣΥΓΜΑ. Η Ντέιμεν επισκέφθηκε όλα τα σχετικά ναυπηγεία στην Ελλάδα, όπου οι έρευνε τη έδειξαν ότι το ΣΥΓΜΑ θα μπορούσε να κατασκευαστεί χρησιμοποιώντα την εμπειρία τη στην τοπική ναυπηγησή του με επιτυχία παγκοσμίω. Οι έρευνέ τη επικεντρώθηκαν επίση στην τοπική αλυσίδα εφοδιασμού, επειδή για την κατασκευή ενό πλοίου όπω το ΣΥΓΜΑ και για την παροχή υποστήριξη κατά τη διάρκεια τη συντήρησή του, οι τοπικοί προμηθευτέ είναι απαραίτητοι για την επιτυχία του προγράμματο. Η προσφορά τη Ντέιμεν υποστηρίζεται στεναρά από την Ολλανδική Κυβέρνηση συμπεριλαμβανομένη μια ρύθμιση χρηματοδότηση, που υποστηρίζεται από την Ατράντιου, Ολλανδική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων. Εσωτερικά υπάρχει μια ευρύτερη βάση κοινότητα με άλλου εταίρους του ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η Γερμανία και το Βέλγιο, όπου η Ολλανδική Εταιρεία προσφέρει ένα παρόμοιο σύστημα και αισθητήρε πάνω από το Water Warfare, όπω προβάλλονται στι νέε φρεγάτε του. Επομένω, αυτό προσφέρει ήδη ευρωπαϊκή συνεργασία, καθώ σημαντικά μέρη αυτή τη πρόταση τοποθετούνται σε άλλου εταίρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Η Thalys Nainterland είναι ο συνεργάτη τη Daymen. Αυτό δείχνει πρόσθετη βεβαιότητα στο έργο, δεδομένου ότι υπάρχει μια μακροχρόνια σχέση συνεργασία και στην πραγματικότητα, όπω μιλάμε, αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη στα έργα για το γερμανικό πρόγραμμα φρεγατών F126 και το πρόγραμμα αντικατάσταση φρεγάτα Βελγίου-Κάτω Χωρών. Οι αισθητήρε και τα όπλα είναι ένα συνδυασμό ευρωπαϊκών και αμερικανικών συστημάτων. Προ το παρόν, η Γαλλία και η Ελλάδα συμμετείχαν σε αποκλειστικέ διαπραγματεύσει για δύο φρεγάτε τύπου FDI. Η διαδικασία προμηθειών δεν φαίνεται να είναι κλασικό ανοιχτό διαγωνισμό, αλλά μάλλον συζητήσεις μεταξύ κυβερνήσεων με κάθε μέρο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.